Η αστυνομική λογοτεχνία στο τρίτο πρόγραμμα. Ιστορίες φαντασίας, τρόμου, εκδίκησης και φόνου, ιστορίες μυστηρίου. Δύο νεαρές γυναίκες. Α, εσείς φίλε μου Watson, πέρασε, πέρασε. Lady Blackwell, Δεσποινής Νόρτον, επιτρέψτε μου να σας συστήσω το φίλο και συνεργάτη μου γιατρό Watson. Είναι ευχαρίστησή μου, κύριε. Χαίρομαι πολύ με τη γνωριμία σας, γιατρέ Watson. Κυρίες μου, ευχαρίστηση και χαρά και τιμή προκαλεί σε μένα η γνωριμία σας. Ελπίζω πως δεν σας διακόπτω από κάτι σοβαρό. Έλα, άφησε τις τυπικότητες, Watson. Οι νεαρές κυρίες βρίσκονται εδώ πραγματικά για κάτι σοβαρό, αλλά. Εγώ είμαι εκείνος που σε παρακάλεσε να έρθεις στη συντροφιά μας. Κυρίες μου, μπορούμε να συνεχίσουμε άνετα τη συζήτησή μας. Από το φίλο και συνεργάτη μου Watson δεν έχω μυστικά. Εξάλλου με έχει βοηθήσει και με βοηθάει σημαντικά σε πολλές υποθέσεις μου. Κάθεσε λοιπόν, Watson. Έτσι, μπράβο. Δεν χρειάζεται να σου κάνω καμιά ενημέρωση. Θα καταλάβεις τα πάντα από τη συζήτησή μας. Λοιπόν, Lady Blackwell. Κάποια μέρα εμφανίστηκε αυτός ο λαμπρός κύριος που λέγαμε, ο Charles August Milverton. Και σας είπε... Μου είπε πως θα επιθυμούσε να με έβλεπε στο γραφείο του για μια λεπτή υπόθεση που αφορούσε τον κύριο Τάδε. Επιτρέψτε μου να μην αναφέρω το όνομά του. Νιώστε άνετα και πείτε μας ό,τι θέλετε και όπως θέλετε, Lady Blackwell. Σας ευχαριστώ. Επειδή ο κύριος Τάδε είχε παίξει κάποτε σημαντικό ρόλο στην προσωπική μου ζωή, πήγα στο γραφείο του Milverton. Μόνη? Μόνη. Το γνώριζε αυτό κάποιο άλλο πρόσωπο? Ναι. Το ήξερε η ανιψιά μου, η Δεσποινής Νόρτον. Από χρόνια με συντροφεύει και τη νιώθω περισσότερο σαν αδελφή μου. Εξάλλου δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Και δεν θελήσατε να συνοδέψετε τη Lady Blackwell, Δεσποινής Νόρτον? Ήθελα, αλλά εκείνη μου ζήτησε να μην τη συνοδέψω. Κι εγώ το ήθελα να με συνοδέψει, αλλά ο Milverton μου είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι έπρεπε να πάω στο γραφείο του μόνη. Σας ζητώ συγγνώμη που ρωτάω λεπτομέρειες. Καμιά φορά οι λεπτομέρειες έχουν μεγάλη σημασία. Παρακαλώ, ρωτάτε με ελεύθερα. Ήρθα σε εσάς για να με βοηθήσετε και πιστεύω πως όσο περισσότερα σας πω, τόσο αποτελεσματικότερα θα μπορέσετε να μου προσφέρετε τη βοήθειά σας. Φίλε μου, Watson, εδώ έχουμε τη σπάνια περίπτωση μιας εξαιρετικά λογικής και ευγενικής όμορφης νεαρής κυρίας. Είναι προφανές. Και οφείλω να εκφράσω το θαυμασμό μου. Λοιπόν, Lady Blackwell, ας επανέλθουμε στην αφήγησή σας. Μας είπατε πως πήγατε μόνη στο γραφείο του Milverton. Μάλιστα. Εκεί μου έδειξε μερικά ερωτικά γράμματά μου προς τον κύριο Τάδε, που δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο έχουν φτάσει στα χέρια του Milverton. Για να μου τα δώσει, μου ζήτησε 10.000 λίρες. Του είπα πως δεν μπορώ να βρω τόσα χρήματα. Τότε εκείνος μου είπε πως θα βρει τρόπο να τα παρουσιάσει στο μνηστήρα μου, το Γκόμι Ντέβερκορ. Καταλαβαίνετε βέβαια πως αν γίνει κάτι τέτοιο, ασφαλώς ο Κόμις δεν θα με κάνει ποτέ σύζυγό του. Δεν θέλω να φανώ αδιάκριτος, αλλά είναι απαραίτητο να ξέρω κάτι.
Ο δεσμός σας με τον κύριο Τάδε έχει τελειώσει από πολύ καιρό? Ναι, πριν από μερικά χρόνια. Μάλιστα. Και τελικά τι είπατε σε αυτόν τον λαμπρό εκβιαστή? Τον παρακάλεσε να περιμένει για λίγες μέρες για να σκεφτώ πώς μπορώ να βρω τα χρήματα που μου ζήτησε. Ωστόσο, κύριε Χόλμς, επιτρέψτε μου να παρέμβω εδώ. Βεβαίως. Της είπα πως ήταν σωστή τρέλα να του δώσει ένα τέτοιο μεγάλο ποσό και μάλιστα χωρίς να έχει τη βεβαιότητα πως δεν θα ανοίξει περισσότερο η όρεξη αυτού του κυρίου. Η σκέψη σας είναι δικαιολογημένη, δεσποινής Νόρτον. Και τελικά, πού βρισκόμαστε τώρα? Είχα την ιδέα να έρθουμε να σας βρούμε. Και τη δέχτηκα με ευγνωμοσύνη αυτή την ιδέα. Έτσι σας παρακαλώ τώρα να με βοηθήσετε εναντίον αυτού του υποκείμενου. Lady Blackwell, η εμπιστοσύνη σας μας τιμά και σας δηλώνω πως βρισκόμαστε στη διάθεσή σας. Τόσο ο φίλος μου Watson, όσο και εγώ. Κάνω καλά που προεξοφλώ τη γνώμη σου, Watson? Άριστα, φίλε μου Holmes. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Αυτά τα γράμματα δεν θα πρέπει να φτάσουν ποτέ στα χέρια του μνηστήρα μου. Μείνετε ήσυχοι, Lady Blackwell. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχετε το συντομότερο τα γράμματα στα χέρια σας. Θα ήθελα μονάχα να μου δώσετε την ευκαιρία και να μου υποδείξετε τον τρόπο για να μπορώ να έρχομαι σε επαφή μαζί σας όποτε χρειάζεται. Ορίστε, κύριε Χόλμς. Σε αυτό το χαρτάκι που ετοίμασα για σας έχω γραμμένους τους αριθμούς των τηλεφώνων των δύο σπιτιών μας. Όποια ώρα κι αν μας χρειαστείτε, μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε. Αργότερα στο γραφείο του Sherlock Holmes. Όπως είπα και στη Lady Blackwell, θέλω 10.000 λίρες για να παραδώσω τα γράμματα. Και αν δεν δοθούν αυτές οι 10.000 λίρες? Τότε θα βρεθώ στην ειλικρινά δυσάρεστη θέση να παρουσιάσω τα γράμματα στο μνηστήρα της Lady Blackwell, το Gomidan Vercor. Και τι θα κερδίσεις με αυτό, Μίλβερτον? Εγώ ίσως δεν κερδίσω τίποτα. Σκέφτομαι μονάχα πόσα έχει να χάσει η Lady. Και πώς φαντάζεσαι πως είναι δυνατόν να βρει η Lady Blackwell ένα τόσο μεγάλο ποσό? Μα υπάρχουν πολλοί τρόποι στους κύκλους της αριστοκρατίας για να βρει κάποιος λεφτά. Μα τι κάνεις εκεί, Χόλμς? Όπως βλέπεις, Μίλβερτον, έβγαλα το πιστόλι μου και σε σημαδεύω με αυτό. Θα έχεις βέβαια διάθεση να στιευτείς. Watson, ο φίλος μας ο κύριος Μίλβερτον νομίζει πως έχω διάθεση να στιευτώ. Εσύ τι νομίζεις? Εγώ νομίζω πως δεν έχει καταλάβει πόσο κρίσιμη είναι η θέση του. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, Χόλμς. Θέλω να πω, δεν έχει νόημα. Κάθισε ήσυχος, Μίλβερτον. Μην είναι ακίνητος στη θέση σου. Μην προσπαθήσεις να κάνεις καμιά ξυπνάδα. Μα είναι παρανοϊκό. Δεν γίνονται έτσι οι διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω πως έχεις συνηθίσει να κάνεις τις διαπραγματεύσεις σου, Μίλβερτον, αλλά ξεχνάς πως εδώ είναι το γραφείο μου. Και μέσα στο γραφείο μου ισχύουν οι δικοί μου κανονισμοί. Watson. Ναι, Holmes. Ψάξε το φίλο μας, μην τυχόν και έχει κάνει την απρέπεια να κουβαλάει μαζί του πιστόλι. Διαμαρτύρομαι. Εντάξει λοιπόν, Μίλβερτον. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είσαι ένας νεκρός που έχει διαμαρτυρηθεί. Όχι, για όνομα του Θεού. Σας βεβαιώνω πως δεν έχω πιστόλι. Σε πιστεύουμε, αλλά μια διαπίστωση δεν βλάφτει ποτέ. Ψάξε τον Watson. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Και τις τσέπες του παντελονιού. Ναι. Να δούμε και από μέσα. Δεν έχει πιστόλι. Πάει καλά. Και τώρα, Μίλβερτον, βγάλε το πορτοφόλι σου και δώσε μου το. Τι θα πει πάλι αυτό? Θα πει ότι θα σταματήσω να συγκρατώ την ευρικότητα του δαχτυλού μου που ακουμπάει σε σκανδάλι. Έλα στα καλά σου, Χόλμς. Πόσο λεφτά νομίζεις πως κρατάω πάνω μου, Αυτό δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Βγάλε το πορτοφόλι σου. Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω. Λοιπόν, Χόλμς, με απογοητεύεις. Πιστεύεις τα αλήθεια ότι θα έκανα την ανοησία να έρθω έχοντας το πορτοφόλι μου τα γράμματα της Λέδης? Άσε τα λόγια, Μίλβερτον. Σου ζήτησα το πορτοφόλι σου. Μάλιστα. Ορίστε, πάρ' το. Αλλά σου το λέω πως με υποτιμάς. Εντάξει, Μίλβερτον. Συγγνώμη που σου έδειξα την επαγγελματική σου αξιοπρέπεια ως εκβιαστή. Πάρε πίσω το πορτοφόλι σου. Ένα αστείο θέλησα να κάνω. Εξάλλου, όπως βλέπεις, το πιστόλι μου δεν έχει σφαίρες. Μου είχαν πει πως είσαι παράξενος άνθρωπος, Χόλμς, αλλά δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα όλης αυτής της κωμωδίας. Κι εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα σε σένα, Μίλβερτον, αλλά δεν παραπονιέμαι. Φίλε μου, Watson, θα μου κάνεις μια χάρη? Ό,τι θέλεις, Χόλμς. Πρέπει να βγω για λίγο. Σε παρακαλώ, μείνε με το φίλο μας τον Μίλβερτον και συνεχίστε την κουβέντα. Εντάξει. Ξέρεις καλά τη θέση και τις οδηγίες της Lady Blackwell και πιστεύω πως θα ενεργήσεις ακριβώς όπως θα ενεργούσα κι εγώ. Ναι.
Και θέλεις να πεις, Χόλμς, ότι θα είσαι σύμφωνος με όσα θα πούμε με τον Γουάτσον. Ακριβώς αυτό θέλω Ευχαριστώ. Να πω. Ο Γουάτσον είναι απόλυτα κατατοπισμένος στην υπόθεση και έχει την εξουσιοδότηση να χειριστεί το θέμα με απόλυτη πρωτοβουλία. Έβγαινε από την πίσω πόρτα του σπιτιού. Κρατούσε στα χέρια του ένα βαλιτσάκι και φορούσε μια εργατική φόρμα και τραγιάσκα. Πήρε ένα ταξί και έδωσε τη διεύθυνση του σπιτιού του Μίλβερτον. Σταμάτησε το ταξί ένα τετράγωνο πιο κάτω. Βάδισε ως την είσοδο του σπιτιού και χτύπησε το κουδούνι. Ορίστε! Έφτασα, έφτασα! Εδώ είναι το σπίτι του κυρίου Μίλβερτον. Μάλιστα. Είμαι υδραυλικός. Με ειδοποίησε ο κύριος Μίλβερτον να έρθω να ελέγξω τις βρύσες της κουζίνας και του μπάνιου. Είστε η κυρία Μίλβερτον? Όχι, δάκη, η κυρία Μίλβερτον. Είμαι η καμαριέρα του. Απίστευτο. Θα έπαιρνα όρκο πως είσαστε η κυρία Μίλβερτον. Είχετε έναν αέρα κυρίας. Πώς ξέρετε να μιλάτε στην καρδιά μιας γυναίκας? Ο Ένας δεν ξέρει να μιλάει έτσι. Ποιος είναι ο Έρνεστ? Είναι ο... τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι εδώ στο σπίτι ο Έρνεστ? Όχι καλέ. Ο κύριος Μίλβερτον είναι εδώ? Όχι, βγήκε πριν από αρκετή ώρα. Συνήθως μου το λέει όταν πρόκειται να έρθει κάποιος τεχνίτης, αλλά αυτή τη φορά δεν μου το είπε. Ίσως ήταν βιαστικός και το ξέχασε. Η αλήθεια είναι πως η βρύση του νηπτήρα στο μπάνιο έχει τα χάλια της και οι βρύσες της κουζίνας όλο τρέχουν. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε. Σχεδόν τα ίδια συμβαίνουν σε κάθε σπίτι του Λονδίνου. Τι μου λέτε? Μα αυτό είναι φοβερό. Πραγματικά είναι όπως το λέτε. Μα γιατί σας κρατάω εδώ μακριά από τη δουλειά σας? Αν έχετε την καλοσύνη να μου δείξετε πού είναι η κουζίνα και το μπάνιο, σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να σας απασχολήσω. Θα κάνω τη δουλειά μου όσο γίνεται συντομότερα και θα σας απαλλάξω από την ενοχλητική παρουσία μου. Εδώ που τα λέμε, όχι και ενοχλητική. Δεν γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που να μιλάνε με τη δικιά σας ευγένεια. Αισθάνομαι λίγο αμήχανα, αλλά σας είμαι ευγνώμων για τα καλά σας λόγια, ευγενική μου κυρία. Όχι και κυρία. Δεσποινής. Δεσποινής Έμιλη. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ποιο? Έβαζα στοίχημα το σύνορα με τον εαυτό μου ότι το όνομά σας είναι το ίδιο αριστοκρατικό όσο και η εμφάνισή σας. Έμιλη. Σπουδαίο όνομα. Και το δικό σας όνομα? Εγώ είμαι ένας απλός και συνηθισμένος Τζον που σας παρακαλεί να του δείξετε πού είναι το μπάνιο και η κουζίνα. Σας ζητάω συγγνώμη που σας κρατώ τόση ώρα στην είσοδο. Ξαφνιάστηκα από τα κολακευτικά σας λόγια και... ελάτε, ελάτε από εδώ. Σας ακολουθώ, δεσποινής Έμιλη. Λοιπόν, εγώ ποτέ μου δεν έχω δώσει σημασία στα ονόματα. Το δικό σας μ' αρέσει και ας είναι συνηθισμένο. Όσο για το δικό μου, εδώ που τα λέμε δεν έχω σκεφτεί ούτε μια φορά πως είναι αριστοκρατικό. Είναι, σας βεβαιώνω. Και ταιριάζει όχι μόνο με την εμφάνισή σας, αλλά και με το περιβάλλον αυτού του σπιτιού. Θα πρέπει να είναι πλούσιος ο κύριος Μίλβερτον. Ναι, είναι πλούσιος. Να, εδώ είναι το μπάνιο. Και να δείτε με πόσους ανθρώπους της αριστοκρατίας γνωρίζετε. Σε αυτό το σπίτι, Τζον, αν δεν έχουν δει τα μάτια μου κόμισες, κάποτε ήρθε και μια πριγκίπισσα. Που σίγουρα δεν θα είχε τη χάρη σας, δεσποινής Έμιλη. Τζον, είσαι ένας κόλακας. Μα τι κόλακας. Διαμαρτύρομαι. Απλώς έχω τα μάτια μου ανοιχτά και μπορώ να διακρίνω. Ας δούμε λοιπόν τι έχει αυτή η βρύση. Πού είναι η στρόφιγγα της παροχής? Εδώ, μάλιστα. Ας ανοίξουμε τη βρύση. Έχετε δίκιο. Αυτή η βρύση είναι ελαττωματική. Τώρα στήσουμε τη στρόφιγγα για να μπορέσουμε να ξεβιδώσουμε τη βρύση. Έτσι. Ωραία. Τώρα μπορούμε να ξεβιδώσουμε τη βρύση χωρίς κίνδυνο να πλημμυρίσουμε το δωμάτιο με νερά. Λοιπόν, Τζον, μα την πίστη μου είναι απίστευτο. Ποιο, δεσποινής Έμιλη? Οι κινήσεις, Τζον.
Ξέρεις, αν δεν ήξερα το επάγγελμά σου, θα έλεγα πως δεν είσαι υδραυλικός. Μα τι λέτε τώρα, έχω 35 χρόνια στο επάγγελμα. Δεν θέλω να αμφισβητήσω την πείρα σου, Τζον. Αντίθετα, βλέπω πως είσαι πολύ έμπειρος. Μα οι κινήσεις σου έχουν κάτι, ξέρεις. Ξέρεις τι εντύπωση μου δίνεις? Ενός μαέστρο. Ναι, μην διαμαρτύρεσαι. Μου θυμίζεις ένα μαέστρο που είχα δει με τη φιλαρμονική του πάρκου. Δεσποινίσαι, Έμιλι, με κολακεύετε και με κάνετε περήφανο. Ωστόσο, πιστεύω ότι όλο και όλο που έχω είναι η αγάπη για το επάγγελμά μου. Όπως είμαι σίγουρος και για τη δική σας αγάπη στις δικές σας ασχολίες. Δεν λέω. Κάνω τη δουλειά μου με κέφι. Να το. Και είμαι σίγουρος ότι αγαπάτε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, Ακόμα και εκείνα που δεν έχουν ιδιαίτερη ζεστασιά ή γοητεία για μια λεπτή γυναικεία ύπαρξη όπως εσείς. Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Να, σκέφτομαι λόγου χάρη το γραφείο του κυρίου Μίλβερτον. Είναι ένα δωμάτιο που θα το φροντίζετε με ιδιαίτερη επιμέλεια. Μόνο που η ατμόσφαιρά του δεν ταιριάζει απόλυτα με τη γυναικεία φύση. Α, ναι. Το φροντίζω το γραφείο του κυρίου Μίλβερτον. Όπως ακριβώς και τα άλλα δωμάτια. Το έλεγα εγώ. Κι όμως το δωμάτιο αυτό έχει έπιπλα που δεν είναι δυνατόν να παρομοιαστούν με τα έπιπλα μιας κρεβατοκάμαρας. Ναι, βέβαια. Άλλη χάρη έχει η φροντίδα ενός κρεβατιού ή μιας τουαλέτας. Α, μάλιστα. Γιατί βέβαια, τι χάρη είναι δυνατόν να έχει ένα τραπέζι γραφείου, μια πολυθρόνα γραφείου, κάποιο ντουλάπι αρχείου ή μια επαγγελματική βιβλιοθήκη. Έχεις δίκιο, Τζον. Ποτέ μου δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Δεν έχει όμως ντουλάπι αρχείου ο κύριος Μίλβερτον στο γραφείο του. Περίεργο. Και πού βάζει τα σπουδαία χαρτιά του? Έχει τα συρτάρια του γραφείου του. Τα πολύ σπουδαία βέβαια τα βάζει στο χρηματοκιβώτιο. Μην μου πείτε, Δεσποινίσσα Έμιλι, πως έχει και χρηματοκιβώτιο. Ναι. Ένα γυαλιστερό χρηματοκιβώτιο τύπου Σμιθ, παρακαλώ. Καμαριέρα, πολλές πληροφορίες. Τελικά, αφού σκάλισε για λίγο τις βρύσες, προφασίστηκε πως χρειαζόταν δύο εργαλεία που δεν είχε πάρει μαζί του. Και υποσχέθηκε πως θα επέστρεφε μαζί με τα εργαλεία μετά από δύο μέρες. Όταν έφτασε στο σπίτι του, ο Μίλβερτον συζητούσε ακόμα με τον Γουάτσον. Ο Χόλμς περίμενε ώσπου να φύγει ο εκβιαστής και έπειτα παρουσιάστηκε στο συνεργάτη του, φορώντας ακόμα τη φόρμα και την τραγιάσκα του υδραυλικού. Χόλμς! Παραλίγο να σε ρωτήσω ποιος είσαι. Τι τέλεια μεταμφίεση είναι αυτή. Φίλε μου, Γουάτσον, η μεταμφίεση που βλέπεις μου επέτρεψε να συγκεντρώσω πολύτιμες πληροφορίες. Πώς πήγε η συζήτηση με τον Μίλβερτον? Δεν νομίζω πως είναι και πολύ έξυπνος αυτός ο φιλαράκος. Έπεσε σε όλες τις παγίδες που του έστησε. Θα μπορούσα θεωρητικά να τον απασχολήσω άλλες 4 ώρες χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είναι ανένδοτος. Ζητάει επίμονα τις 10.000 λίρες. Και τι του είπες εσύ? Του ζήτησα μια μικρή διορία, μιας ή 2 ημερών, για να συνεννοηθούμε οριστικά με τη Λένη. Πολύ καλά έκανες, φίλε μου. Τι σου απάντησε? Μου είπε πως δεν βιάζεται και πως δεν διακινδυνεύει τίποτα με 1 ή 2 μέρες ακόμα. Είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του. Μου τόνισε προκλητικά ότι κρατάει τα γράμματα στο χρηματοκιβώτιό του και ότι έχει τη βεβαιότητα της πληρωμής των 10.000 λιρών. Σου είπε πως κρατάει στο χρηματοκιβώτιό του τα γράμματα? Ναι. Μήπως σου είπε ακόμα πως το χρηματοκιβώτιό του είναι από τα τελευταία μοντέλα της αγοράς, τύπου Σμιθ? Όχι. Για στάσου, Χόλμς. Θέλεις να πεις... Θέλω να πω πως η μεταμφίεσή μου σε υδραυλικό είχε επιτυχία. Η καμαριέρα του Μίλβερτον που κελάιδεσαι σαν καρδερίνα. Και σου είπε ακόμα και για το χρηματοκιβώτιο? Γιατί όχι. Α, φίλε μου, πολύ θα ήθελα να βρισκόμουν κάπου εκεί, να σε έβλεπα στο ρόλο του υδραυλικού. Θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να με δεις να ξεβιδώνω και να επισκευάζω τη βρύση του νηπτήρα του μπάνιου. Ωστόσο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπήκε στον κόπο να πάσω στο σπίτι του Μίλβερτον. Δεν θα μπορούσες, ρωτώντας τον ίδιο εδώ, να πάρεις τις πληροφορίες που χρειαζόσουν? Όχι.
τεκμηρή επιχείρησή του. Ενημέρωσε για όλα το Watson. Και καθώς το ίδιο βράδυ, όπως είχε μάθει από την καμαριέρα, ο Μίλβερτον θα έλειπε από το σπίτι, ο Χόλμς αποφάσισε να κάνει εκείνη τη βραδιά τη διάρρηξή του. Προσπάθησε να μην κάνεις θόρυβο, Watson. Ναι. Έχω αλείψει τα παπούτσια μου με φωσφορική ουσία, για να μπορείς να με παρακολουθείς. Ακολούθα με, λοιπόν. Ναι. Σε ακολουθώ, Χόλμς. Εντάξει, πρόσεξε τώρα. Ναι. Ένα μέτρο δεξιά μας είναι η σκάλα. Η σκάλα. Ναι, τη διακρίνω. Λοιπόν, θα την ανέβουμε και στο τέλος της θα στρίψουμε αριστερά. Αριστερά. Υπάρχει κίνδυνος να μας ακούσει η καμαριέρα. Αν δεν κάνουμε θόρυβο και αν εξακολουθήσουμε να μιλάμε χαμηλόφωνα, δεν νομίζω πως θα μας πάρει είδηση. Πρέπει να κοιμάται. Και το δωμάτιό της βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ισόγειου. Το πρώτο τελευταίο σκαλί τρίζει λιγάκι. Πρόσεξε. Πρόσεξε τα παπούτσια μου. Θα το αποφύγω. Θα πάω κατευθείαν στο τελευταίο, έτσι. Αριστερά τώρα. Ναι. Ωραία. Πρόσεχε. Ναι. Εύκολο ήταν. Αυτό λοιπόν είναι το γραφείο του Μίλβερτον. Κλείσε αθόρυβα την πόρτα. Εντάξει. Ορίστε, την έκλεισα. Ωραία. Τώρα μπορούμε να ανάψουμε το φακό μας. Οι κουρτίνες του παραθύρου είναι τραβηγμένες και έτσι δεν μπορεί να μας δει κανένας απ' έξω. Πολυτελές γραφείο, Χόλμς. Ναι. Είναι πολυτελές. Όπως άλλωστε και ολόκληρο το σπίτι. Ναι, βέβαια. Φαίνεται πως ο Μίλβερτον βγάζει πολλά λεφτά με τους εκβιασμούς του. Εδώ έχουμε τη βιβλιοθήκη. Εδώ το έπιπλο του γραφείου. Εδώ το κάθισμά του. Να, να, εκεί στη γωνία. Ναι. Να το χρηματοκιβώτιο. Μάλιστα. Ακριβώς όπως μου το περιέγραψε η καμαριέρα. Λοιπόν, Χόλμς, τι να σου πω. Ακόμα και στο δικό σου σπίτι δεν θα μπορούσες να κινηθείς με μεγαλύτερη άνεση. Σε θαυμάζω. Φίλε μου, Watson, αν δεν γινόμουν detective, θα γινόμουν δίχως άλλο διαρρήκτης. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν αφήνεις τα αστεία, λέω εγώ. Και να βιαστούμε να τελειώνουμε. Όπως βλέπεις, δεν χάνω τον καιρό μου. Χόλμς, τι είναι όλα τούτα που βγάζεις από το σάκο σου? Watson, στη διαρρηκτική παίρνεις μηδέν. Αυτά που βλέπεις είναι ο πιο σύγχρονος εξοπλισμός για έναν έμπειρο διαρρήκτη. Καλά, και θέλεις να μου πεις πως θα μπορέσεις να ανοίξεις αυτό το χρηματοκιβώτιο? Για στάσου, Watson. Αρχίζω και χάνω την εμπιστοσύνη μου στη λογική σου. Για ποιο λόγο νομίζεις ότι θα ερχόμαστε εδώ με τον τρόπο που ήρθαμε, αν δεν ήμουν ικανός να ανοίξω αυτό το χρηματοκιβώτιο? Καλά, μην αρπάζεσαι. Μήπως θα ρίσεις πως μου έχει ξανασυμβεί να συμμετέχω σε μια διάρρηξη? Αυτός δεν είναι λόγος για να υποβάλεις αστείες ερωτήσεις. Αν θέλεις, κράτα το φακό. Έτσι. Στο πλάι. Όχι από εκεί. Μάλιστα. Από εδώ θα είναι καλύτερα. Ωραία. Έτσι. Να το ξέραν αυτό οι φίλοι σου στη Σκότλαντ Γιάρντ. Κατά κάποιο τρόπο θα το μάθουν. Θα τους πεις ότι κάναμε ό,τι έκανες. Όχι βέβαια. Αλλά θα τους ενημερώσω για το υλικό που θα βρούμε σε λίγο μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νόμιζα. Δύο στροφές δεξιά. Ένα κλικ. Τώρα τρεις στροφές αριστερά. Δεύτερο κλικ. Τραβάμε ελαφριά τη λαβή. Όπα, αυτό ήταν. Άνοιξε. Και βέβαια άνοιξε, Watson. Κοίταξε πόσα χρήματα. Πόσα χρήματα. Μια στιγμή. Τι ήταν αυτό? Σβήσε το πακό, Watson. Ναι, εντάξει. Ποιος είναι? Δεν είναι δυνατόν να με γελούν τα αυτιά μου. Κάποιος άνοιξε την εξώπορτα. Ναι. Στάσου να δω. Ποιος είναι? Μάλιστα. Γύρισε ο Μίλβερτον. Ας κλείσουμε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου. Εντάξει. Έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου, Watson. Ακολούθα τα βήματά μου. Εντάξει. Θα κρυφτούμε στο διπλανό δωμάτιο. Ωραία. Πάμε.
σε ένα δωμάτιο δίπλα στο γραφείο. Άφησαν την ενδιάμεση πόρτα μισάνοιχτη για να μπορούν να παρακολουθούν το γραφείο. Ο Μίλβερτον μπήκε σε λίγο στο γραφείο, έβγαλε από ένα συρτάρι μερικά χαρτιά και τα τοποθέτησε μπροστά του. Μετά άνοιξε το χρηματοκιβώτιο. Πήρε ένα μάτσο χαρτονομίσματα και τα έβαλε στο συρτάρι του γραφείου. Κάθε τόσο κοιτούσε το ρολόι του. Όταν ακούστηκε κουδούνισμα στην εξώπορτα, ο ίδιος ο Μίλβερτον έσπευσε να πάει να ανοίξει. Σε λίγο μπήκε πάλι στο γραφείο, συνοδεύοντας μια γυναίκα, κρυμμένη με ένα πυκνό βέλο. Αγαπητή μου, είναι περιττές οι προφυλάξεις μέσα στο σπίτι μου. Καλά έκανες βέβαια και σκέφτηκες πως ήταν προτιμότερο να μη σε δει και σε αναγνωρίσει κάποιος ενώ ερχόσουν προς τα εδώ. Πιστεύω πως τελικά μου έφερες εκείνα τα ερωτικά γράμματα της κυρίας σου. Θα σε πληρώσω καλά, όπως ακριβώς σου υποσχέθηκα. Μα βγάλει λοιπόν αυτό το μυστηριώδες βέλο. Πώς? Εσύ σκόμισα, Φέρμπαρ? Ναι, εγώ είμαι Μίλβερτον. Μα πώς? Θέλω να πω, εγώ περίμενα. Κατάλαβα. Εσύ περίμενες κάποια υπηρέτρια που θα σου έφερνε ερωτικά γράμματα της κυρίας της, για να μπορέσεις να κάνεις άλλον έναν εκβιασμό. Όχι. Δεν είναι η αλήθεια. Για να πω μάλιστα την αλήθεια, κάτι κατάλαβα από τη μυστηριώδη εμφάνισή σας και από τα νοήματα που μου κάνατε ώσπου να μπούμε στο γραφείο. Και σκέφτηκα να κάνω μια προσποίηση για να σας αναγκάσω να φανερωθείτε. Λοιπόν, είναι χαρά μου και τιμή μου που αποφασίσατε να με επισκεφτείτε, κόμισσα Φέρμπανκ. Μπορώ να ελπίζω ότι η παρουσία σας εδώ σημαίνει ότι βρήκατε τα χρήματα και... Αντίθετα, Μίλβερτον, η παρουσία μου εδώ σημαίνει πως δεν βρήκα τα χρήματα που μου έχει ζητήσει για να μου παραδώσεις τα γράμματά μου. Αυτό το ακούω με μεγάλη μου λύπη, αγαπητή μου κόμισσα, γιατί με υποχρεώνει να σας θυμίσω ότι είμαι αποφασισμένος να πραγματοποιήσω την απειλή μου και να φανερώσω τα γράμματά σας. Τα χρήματα που μου ζήτησες, Μίλβερτον, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Για μια γυναίκα της δικής σας τάξης και των δικών σας κύκλων, νομίζω πως είναι λογικά. Για τελευταία φορά, Μίλβερτον, σε παρακαλώ να σκεφτείς ανθρώπινα και να μην επιμείνεις στον εκβιασμό σου. Λοιπόν, αντιπαθώ τη λέξη που χρησιμοποίησατε. Ας πούμε πως πρόκειται για μια φιλική συνεννόηση. Έστω. Σου ζητώ αυτή η φιλική συνεννόηση να καταλήξει σε ένα ποσό πιο προσιτό. Αγαπητή μου κόμισσα, τα πάντα κρίνονται ανάλογα με την αξία τους. Ξέρω πως τα γράμματά σας έχουν για σας μια ιδιαίτερη αξία, αναλογιστούμε τη σημερινή οικογενειακή σας κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα με κάνετε να υποχωρήσω με κανένα επιχείρημα. Ζητάω ακριβώς τα χρήματα που σας έχω πει. Μα δεν μπορώ να τα βρω. Μάλιστα. Αυτό λυπάμαι που το λέω. Είναι πρόβλημα δικό σας. Πολύ καλά, Μίλβερτον. Και αυτό εδώ είναι πρόβλημα δικό σου. Τι σημαίνει αυτό? Εσείς κρατάτε πιστόλι? Ακριβώς, Μίλβερτον. Κρατάω πιστόλι. Θα αστειεύεστε ασφαλώς. Όχι, δεν αστειεύομαι καθόλου. Όπως είπαμε πριν από λίγο, Μίλβερτον, τα πάντα κρίνονται ανάλογα με την αξία τους. Και οι εκβιασμοί και οι εκβιαστές επίσης. Και τρέχοντας, χωρίς να προλάβει να τη σταματήσει κανένας. Ο Σέρλοκ Χόλμς και ο Βάτσον μπήκαν αμέσως στο γραφείο του Μίλβερτον.
Είναι νεκρός. Γρήγορα, Γότσον. Ναι. Κλείδωσε την πόρτα. Ναι. Και τη διπλανή. Τη διπλανή. Που οδηγεί στο συνεχόμενο δωμάτιο. Έτσι, μπράβο. Και τώρα ας ξαναδιαρρήξουμε το χρηματοκιβώτιο. Δεν μου λες, πώς θα φύγουμε τώρα που κλειδώσαμε τις πόρτες? Από το παράθυρο, Γουάτσον. Έξω από το παράθυρο φτάνουν τα κλαδιά μιας βελανιδιάς. Ωραία. Ο Μίλβερτον έχει αφήσει το χρηματοκιβώτιο μισάνοιχτο. Ναι. Κοίταξε. Κοίταξε λοιπόν πόσα γράμματα έχει φυλαγμένα εδώ μέσα. Δυνάμωσε λίγο τη φωτιά στο Τζάκι, Γουάτσον. Εντάξει, Χόλμς. Χόλμς, άκουσε, Χόλμς. Ξύπνησαν οι υπηρέτες. Δυνάμωσε τη φωτιά, Γουάτσον. Ανοίξτε! Ανοίξτε, κύριε, τι συμβαίνει? Τι ήταν αυτή η πυροβολική που ακούστηκαν? Σσ, μην απαντάς, Γουάτσον. Μην απαντάς. Έτσι, μπράβο. Βάλε άλλο ένα ξύλο στη φωτιά. Κύριε Μίλβερτον, ανοίξτε, κύριε. Ας ρίξουμε λοιπόν στη φωτιά όλο αυτό το υλικό, το άθλιο του εκπαιδευτή. Που βρήκαν στο χρηματοκιβώτιο του Μίλβερτον. Κατέβηκαν από τα κλαδιά της βαλανιδιάς, γλίστρησαν αθόρυβα στον κήπο και εξαφανίστηκαν από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Την άλλη μέρα οι δύο συνεργάτες βρίσκονταν στο γραφείο του Χόλμς. Να λοιπόν, φίλε μου Γουάτσον, το απρόοπτο τέλος της ιστορίας του εκβιαστή Μίλβερτον. Ομολογώ πως δεν περίμενα μια τέτοια εξέλιξη. Ούτε κι εγώ. Ειλικρινά θαύμασα την ψυχραιμία σου όταν η κόμισσα πυροβόλησε τον Μίλβερτον. Λέγεται. Κύριε Χόλμς, καλημέρα σας. Lady Brackwell εδώ. Καλή σας μέρα, Lady Brackwell. Με προλαβαίνετε. Σχεδίαζα να σας τηλεφωνήσω. Διαβάσατε τις εφημερίδες? Πληροφορηθήκατε για το... Ησυχάστε, Lady Brackwell, ησυχάστε. Δεν υπάρχει λόγος να είστε ταραγμένοι. Μα πώς δεν υπάρχει λόγος? Διαβάσατε τις εφημερίδες? Τις διάβασα. Αλλά για να σας καθησυχάσω περισσότερο, σας πληροφορώ ότι γνωρίζω τα γεγονότα από πρώτο χέρι. Τι πάει να πει αυτό? Θέλετε να πείτε πως... Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω με λεπτομέρειες μόλις συναντηθούμε. Ίσως δεν είναι φρόνιμο να μιλάμε από το τηλέφωνο. Όπως θέλετε, κύριε Χόλμς. Ωστόσο, ανησυχώ για το τι είναι ενδεχόμενο να γίνει αν η αστυνομία βρει τα γράμματά μου. Ακριβώς γι' αυτό σας είπα, Lady Brackwell, ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε. Η αστυνομία δεν είναι δυνατόν να βρει τα γράμματά σας. Ούτε κάποιος άλλος. Σας ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλω να αμφιβάλλω για τα όσα λέτε. Πώς όμως μπορείτε να είστε σίγουρος? Είναι απλό. Όλα τα γράμματα, επαναλαμβάνω, όλα τα γράμματα που ήταν φυλαγμένα στο χρηματοκιβώτιό του, τα πήρα και τα έκαψα στο τζάκι του γραφείου του. Δεν είναι δυνατό. Πότε? Lady Brackwell, καταλαβαίνω την έκπληξή σας. Σας βεβαιώνω όμως πως όσα σας είπα είναι πέρα για πέρα αληθινά. Ελάτε όποτε θέλετε να συζητήσουμε, αλλά μην έχετε πια καμιά ανησυχία. Τα γράμματά σας δεν υπάρχουν πια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χόλμς. Μπορώ να σας δω το απόγευμα, κατά τις 5:30? Μα ασφαλώς και μπορείτε, λέει την πράγμα.
Δεν είχε πια να φοβάται κανέναν εκβιαστή και κανέναν εκβιασμό. Και ο Σέρλοκ Χόλμς θεώρησε καλό να κάνει ένα τηλεφώνημα στο φίλο του επιθεωρητή της Scotland Yard, Richard Brooks. Επιθεωρητής Brooks. Ω, Brooks, φίλε μου. Καλή σου μέρα. Σέρλοκ εδώ. Σέρλοκ Χόλμς. Α, γεια σου, Χόλμς. Τι κάνεις? Είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι? Από υγεία καλά. Από δουλειά όμως, μπλεγμένος. Με την υπόθεση Μίλβερτον? Ναι, με την υπόθεση Μίλβερτον. Όμως, μη μου πεις πως έχεις ασχοληθεί και με αυτή την υπόθεση και πως έχεις απαντήσεις. Ναι, Brooks. Έτσι είναι. Τι θα πει έτσι είναι? Θα πει πως έχω ασχοληθεί με την υπόθεση και έχω να σου δώσω απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα. Διάβολε. Μπορείς λόγου χάρη να μου πεις για ποιο λόγο δολοφονήθηκε ο Μίλβερτον? Μα ναι, μπορώ. Επειδή ήταν εκβιαστής και απειλούσε με αποκαλύψεις πολλές κυρίες της λεγόμενης καλής κοινωνίας. Εδώ πέφτεις έξω, φίλε μου. Ο Μίλβερτον, όπως δείχνουν τα πράγματα, έπιασε στο γραφείο του κάποιον διαρρήκτη την ώρα που είχε ανοίξει το χρηματοκιβώτιό του. Εκείνος τον πυροβόλησε και μόλις έτρεξαν οι υπηρέτες, έσπευσε να εξαφανιστεί. Brooks, τι είναι πάλι αυτή η ιστορία? Αν ψάξεις το τζάκι του γραφείου του Μίλβερτον, θα βρεις υπολείμματα από καμένα γράμματα. Ήταν τα γράμματα με τα οποία ο Μίλβερτον εξεβίαζε τις κυρίες που σου είπα. Για στάσου, Χόλμς. Πώς μπορείς να ξέρεις εσύ πως βρήκαμε στάχτες και κομματάκια από καμένα γράμματα στο τζάκι? Μα σου είπα πως έχω ασχοληθεί με την υπόθεση. Λοιπόν, αν σου τα είπε εκείνη η παρλαπίπο η καμαριέρα, θα την πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια. Αλλά όχι. Δεν είναι δυνατόν να είδες την καμαριέρα, Χόλμς. Γιατί από χτες το βράδυ κρατάμε τους υπηρέτες του Μίλβερτον εδώ. Το καλό που σου θέλω, Brooks, αφήστε τους να φύγουν. Δεν ξέρουν τίποτα. Εσύ πώς διάβολο ξέρεις λεπτομέρειες? Πάλι τα ίδια. Άκουσε, Brooks. Σε πήρα για να σου πω δύο λόγια. Θέλεις ή δεν θέλεις να σου μιλήσω? Εντάξει, Χόλμς. Λέγε, σ' ακούω. Λοιπόν, ο φόνος του Μίλβερτον δεν έχει καμιά σχέση με τη διάρρηξη. Αυτό πάλι πώς το ξέρεις? Άκουσε, άπιστε Θωμά. Στο χρηματοκιβώτιο του Μίλβερτον βρήκατε ένα σωρό λεφτά. Ποιος ηλίθιος διαρρήκτης θα τα άφηνε μέσα σε ένα ανοιγμένο χρηματοκιβώτιο, ε? Brooks, μ' ακούς? Ναι, Χόλμς, σ' ακούω. Σκεφτόμουν πως έχεις δίκιο. Μόνο που αν δεν συνδέσουμε το φόνο με τη διάρρηξη, δεν βγαίνει νόημα. Θα σου πω κάτι, Brooks, που θα σε κάνει να βγάλεις νόημα. Η διάρρηξη φαίνεται περίεργη γιατί ο σκοπός της ήταν το κάψιμο των γραμμάτων στο τζάκι. Θα σου συμπληρώσω κάτι και αμέσως θα κλείσω το τηλέφωνο. Η διάρρηξη αυτή δεν έγινε από επαγγελματία διαρρήκτη. Ήταν μια διάρρηξη που έγινε από έναν detective.